Εγώ θέλω να πω ότι η αναγέννηση Άλβας έχει μια δυναμική. Είναι η δεύτερη παράσταση στην Πειραιά στην Ήπειρο. Οπότε αυτές οι νίκες που κάνει η ομάδα μας, όπως εδώ με το Ιερικό, όπως εδώ με τα Τρίκαλα, που και αυτοί δεχτήκαν 4 γκολ, όπως σήμερα με την αναγέννηση, βαραίνουν την ομάδα. Και η ομάδα αρχίζει και αποκτάει μέταλλο. Και κάποιοι δύσκολοι που δεν την πιστεύαν εδώ, αρχίζουν και πιστεύουν ότι κάτι γίνεται. Παίζοντας ένα παιχνίδι καταπληκτικό, να συμφωνήσω ότι κρίθηκε στις μεταβάσεις και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Ειδικά στην επιθετική μετάβαση και έχουμε και καλή μεταβίβαση και ταχύτητα. Δεν θέλω να σα πω στην υπηρεσία, αλλά έχω να πω ότι πιέσαμε τον αντίπαλο να κάνει τα λάθη, ειδικά στο δεύτερο γκολ. Φυσιολογικά μάλλον. Φυσιολογικά και πρέπει να σέβεσαι έναν άνθρωπο με 25 χρόνια στο τρίτο. Όχι, σε ξέρουμε πάνω, πώς ζήσει να. Τώρα δεν κάνουμε την παράδοση. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι από την ομάδα της αναγέννησης και ειδικά στο δεύτερο μέχρονο που μπήκαμε να συμφωνήσω με 3-0, βγάλαμε πολύ ωραίους συνδυασμούς, αλλά δεν είχαμε τελική προσπάθεια. Εμείς από την αρχή, θέλω να πω κάτι, γιατί κάποιες ομάδες τώρα που μπήκε το άγχος, τώρα φαίνεται το τι έχουν, αν τα αντέχουν την πίεση. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι έχουμε στόχο να πρωταγωνιστήσουμε και να μπορέσουμε να βγούμε πρώτοι. Όπως και ο Πιερικός, όπως και ο Σβορώνος. Ο Σβορώνος, το κεραμίδι. Ο Σταυρός και ο Σβορώνος τους βγήκε αυτό. Και τώρα μπήκε το άγχος. Και γι' αυτό βλέπετε και αρχίζουν σιγά σιγά και χάνουν βαθμούς. Και γι' αυτό η διαφορά έχει ψαλιστεί. Αν και ενώ ρωτάγατε κάποιον μετά την ήττα στη Λευκήνη, γιατί και εμείς δεχτήκαμε 4 γκολ, συγγνώμη αυτά, ότι ο Μάρκο θα το γύρναγε και να κάνει 4 νίκες σερί, όλοι τότε πήγανε οι κακοπροαίρετοι να εισχωρήσουν μέσα στην ομάδα και να τη διαλύσουν. Ήμασταν όμως μια βροχιά και για μένα κομβικό σημείο ήταν το μάτσο με το Θεσπρωτό που η ομάδα γύρισε στην ψυχολογία. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την νίκη. Εμείς παίζουμε ένα μάτσο που παίρνουμε την Τετάρτη. Και θα παίξουμε το επόμενο παιχνίδι μέσα στην Θεία Λατσικά, η οποία και αυτή θα παίζει εκεί τη ζωή της για να σωθεί. Καλή συνέχεια. Πραγματικά πιστώνεται ο καινούργιος προπονητής, το οποίο ξέρω είναι νεαρό παιδί και αυτός ξεκινάει την καριέρα του. Την αλλαγή αγωνιστικής νοοτροπίας και συγκομιδή βαθμών για την αναγέννηση. Η αναγέννηση ήταν 3-5-6 αγωνιστικές και αυτή μια ομάδα μου ξεκίνησε και αυτή με καλό ρόστερ. Στη ζώνη του εμβολιασμού, αυτή τη στιγμή έχει μία άνεση. Θεωρώ όμως ότι εμείς εδώ μέσα αποδείξαμε ότι δύσκολα θα μπορεί να διαλύσουμε. Και αν το γήπεδο μας ήταν όπως το αρχικό κομμάτι, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο, πριν την επισπορά και τις πολλές βροχές, πιστεύω θα βγάζουμε ακόμα καλύτερα. Αυτά.